Καλημέρα, βρισκόμαστε στην Αράχοβα ακόμα. Είναι Τετάρτη πρωί, 13 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Σήμερα το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα σας πω μόνο ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτήν την μέρα και για αυτά που θα κάνουμε. Γιατί χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Μόλις επιβιβαστήκαμε στον κίτρινο κεραυνό. Κεραυνός! Και θα το καταλάβετε όταν θα μπείτε μέσα στο αμάξι αυτό. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα επιβάτη. Αυτός εδώ είναι. Αυτός που θα πάρουμε μαζί μας είναι αυτός εδώ. Τι λέει, κορίτσια? Όλα καλημέρα! Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. 10 παρά 5 κοντεύει. Έχουμε ξεκινήσει για Αθήνα. Τι εγώ γάριξε πάλι. Τι εγώ γάριξε πάλι, δεν πειράζει όμως. Όπως σας είπα, δεν θα σας πω τι θα κάνουμε σήμερα στην Αθήνα. Θα τα δείτε όλα στην πορεία. Θα δένουν το ένα με το άλλο. Είναι γεμάτη η μέρα μας, ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα. Ο κύριος από εδώ δεν θα έρθει μαζί μας στο event που θα πάμε. Πάμε για κάτι σπαθιά, από ό,τι κατάλαβα. Ο Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας, Τεχνόπολης. Σήμερα πρέπει να έχω ξεκουραστώ κι εγώ. Θα έχω ταξίδι. Ναι, ταξίδι με εμάς. Μπορεί να με φτάσει. Υπάρχει όμως πάντα αυτό το βίντεο να δείχνει τι ωραίο που περάσαμε τις τελευταίες μας στιγμές. Το τελευταίο βίντεο μας. Είναι το. Πώς το λένε το κουτί το αεροπλάνο? Το μαύρο κουτί. Το μαύρο κουτί που ψάχνουν να βρουν. Και φυσικά μαζί μας είναι ποιος άλλος. Ο φίλος μας ο πολύ ταξιδεμένος, ο Πάγιος. Ο Πάγιος Κοκοπάγιος. Αυτός τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει μαζί μας εκεί που θα πάμε. Δεν ξέρω που μιλιαστεί μάλλον. Θα δείξει. Ήρθες εχθές. Νόμιζες πλήγωσες. Έγιναν δύο. Μα την ψυχή μου τέκαν άγγιξες. Δεν ταιριάζε δεν σου λέω. Τόσο αντικειμένη καστο λέω. Για τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Μη μου τηλεφωνήσεις τίποτα μη ζητήσεις. Κοντά σου υποφέρω. Και σπάω το αστέρι που είχα τάξει να σου φέρω. Μη μου τηλεφωνήσεις, τίποτα μη ζητήσεις. Και θα τα καταφέρω, είμαι σίγουρος, το ξέρω. Απαγορεύεται οι ακροασίες εκείνες που δεν άντεξαν. Απαγορεύεται. Λοιπόν, και οι τρεις σόι στην Αθήνα. Δεν έχω καμία συγγένεια, sorry, δεν είμαστε ξαδέρφια. Πρώτη στάση, θα τη μάθησε λίγο. Εδώ θα πάμε, σε αυτό το κούνελο. Προς τα μέσα. Πάγαμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι δεν μπορούσαμε, θα το πάρουμε μαζί μας. Κάτι δεν μπορούσαμε. Μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Γιατί αποφάσισες να πάρεις αυτό το γλυκό, εφόσον το έβλεπες στον τίτλο, ότι λεγόταν Death by Chocolate. Ποιος ο λόγος, πες μου. Μη στεναχωριέσαι, τώρα έγινε, απλά πες το λόγο. Νόμιζες ότι μπορούσες. Υπερεκτίμησες τις δυνάμεις σου. Εσύ. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήρθαμε στο Fairy Tales Νέα Φιλαδέλφια για πρωινό. Επόμενη στάση είναι το μεσημεριανό. Δεν σας λέω που πάμε. Θα το δείτε σε λιγάκι. Στο αμάξι πάλι. Για να πάμε να παρκάρουμε στον Γκάζι, το αγαπημένο μας Γκάζι που αφήνουμε κάθε φορά το αυτοκίνητο γιατί δεν ξέρουμε, κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Ναι, είμαστε κι εμείς. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ολοκένουργιος δρόμος. Άντε παππού! Πείτε το όπως θέλετε. Άντε παππού! Φωνάζω τον παππού, ρε παιδιά. Άντε παππού! Λοιπόν... Walk out the door! Just turn around now! You're not welcome anymore! I'm gonna survive!
πάμε τώρα, πού θα πάμε τώρα, δεν σας λέω, δεν σας λέω. Θα μπούμε μέσα στον πύρινο κόσμο. Δεν θα πάμε εδώ, κάναμε λάθος. Έκανε πάλι λάθος. Πάλι λάθος έκανε, γιατί μιλάει στο τηλέφωνο. Το σωστό είναι αυτό, το Travel Bookstore. Τι είναι? Ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο. Και τι θα πάρουμε από εδώ? Ταξιδιωτικό οδηγό για το επόμενο μας ταξίδι. Το οποίο θα είναι? Άγνωστο. Άγνωστο, ωραία. Ιδέες, θα τη γυρνάμε έτσι. Θα βλέπουμε το επόμενο ταξίδι. Λοιπόν, θέλω γρήγορες κινήσεις. Τρώμε το ψόφιο, το ψάρι. Ψόφιο, ψάρι. Έκανε spoil, δεν είχα πει που θα πάμε. Επόμενη στάση. Τόσο πολύ περιμένατε να δείτε. Ποια είναι? Ποια είναι? Πού ήρθαμε? Πού ήρθαμε? Με ταξιδιού. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Για Σούση. Σούση. Παναγιώτης της φεύγει. Φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σου. Πώς πέρασες? Ευχαριστώ, πέρασα τέλεια, παιδιά. Να καλά να περάσει στη συνέχεια που δεν αποκαλύπτουμε ακόμα. Έρχεται αδρεναλίνη. Σε λίγη ώρα θα έρθει η αδρεναλίνη. Θα τα φας τη σκόνη μου. Τη σκόνη μου, θα φας τη σκόνη μου. Είναι ναρκωτικά. Βρέχει τιμόνι, γκάζι και πίστα. Όποιος το βρει, όχι αυτό το γκάζι, κερδίζει. Και όμως κολλήσαμε στην κίνηση. Είμαστε, πού είμαστε? Στην κίνηση. Βγαίνουμε εθνική για να πάμε πού? Παλίνη. Παλίνη, τι να κάνουμε ρε παιδί μου στην Παλίνη εμείς? Παλίνη δεν σου λέω. Δεν μου λες, ε. Μπορώ να σου πεις, δεν με αφήνει να τάσω. Είχαμε ξεχάσει το Βάγιο. Ναι, τον είχαμε ξεχάσει εδώ στον ήλιο. Τον άνθρωπο. Και είχε λιώσει κάπως έτσι ήτανε όταν τον βρήκαμε. Ακουγόταν ίσα ίσα η φωνή του. Του κάναμε λίγες τεχνικές αναπνοές. Και είναι λίγο καλύτερα. Και είναι λίγο καλύτερα, μιλάει καλά. Αφού να φανταστείτε θέλει να έρθει μαζί μας εκεί που θα πάμε. Α, φίλε μου, δεν ξέρω αν μπορείς. Κουκουβάκια. Δεν ξέρω αν έχεις το μέγεθός σου. Πού ήρθαμε? Πού ήρθαμε? Πού ήρθαμε? Στις 4 παρατέταρτο το μεσημέρι. Από πίσω έχει πισίνα και όμως δεν θα πάμε πίσω. Σε έχει 40 βαθμούς. Θα πάμε εδώ πέρα. Ποιος τρέμει τώρα? Ποιος τρέμει τώρα? Πάμε να δούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κι όμως ρε παιδιά, κι όμως. Μούσκα σε γύρω. Έκανε ένα γύρο παραπάνω. Τι φταίω, δεν το έχω στέμμα. Πες μας
την εμπειρία σου από το cartland.gr που κερδίσαμε αυτό το εκπτωτικό κουπόνι. Θέλω να πω ότι το κέρδισα εγώ γιατί νίκησα. Ναι. Και εντάξει, φοβερό. Πάτε όλοι να κάνετε κάρτα, είναι φοβερό. Τώρα η συνέχεια ποια είναι? Έχει να κάνει με ένα άτομο. Θα συναντήσουμε ένα άτομο από τα παλιά. Από τα παλιά. Από τα πολύ παλιά. Και θα πάμε για καφέ. Βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή. Πάμε για τη συνάντησή μας. Ίσως και να αργήσαμε λιγάκι. Μήπως δεν μας αναγνωρίζει, έχουν περάσει και χρόνια. Πόσα? Μέτρα λίγο. Από 12. Πότε ήταν που φύγει ο Στέφανος για Νάπολη? Τη Μαριάννα βρήκαμε. Hello. Η Ευαγγελία. Με πήρε και παρέα. Και παρέα. Πρέπει να κρεμίσει και να κάνει για φούρνο για να μην πει. Αλήθεια λες? Καμική φωνή σου για μάκη. Ποια είμαι, μάντεψε. Τώρα ξέρω ποια είσαι, με στεναχωριέσαι. Για πες μου, ποια είμαι. Το κατάλαβα. Εσύ περίμενα να με πάρεις, το άλλο το σουργελό δεν περίμενα να με πάρεις. Εμένα είπες σουργελό, ε. Σουργελό. Δεν τον θυμάσαι στην Καστοριά. Δεν σε καθόλου. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, αυτό. Και τώρα που πάμε, που φεύγουμε. Να πω, να πω. Όχι, δεν θα πεις. Έλα να πω. Δεν θα πεις. Παρακαλώ. Γιατί τρέχει τόσο πολύ. Τρέχω, 120 πάω. Όχι, είναι έκπληξη. Δώσε μόνο ένα στοιχείο, δώσε. Θα σας έβαινε, δεν μοιράζει. Το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι, αυτό το φιλί, κάνα πιο ψιά Αναστασία, αυτό το φιλί, και Αναστασία, σας το ψώνω. Εγώ δεν την τρόπο να βρω.
Οπότε είδατε το κλείσιμο της βραδιάς μας, Ευρυδικάρα, 25 χρόνια. Το κλείσιμο της βραδιάς μας θα είναι με την Χρυσαφούλα και την πίτσα που μας περιμένει από την ώρα στο σπίτι της. Όχι, δεν θα είναι με τη Χρυσαφούλα και την πίτσα, είναι το κλείσιμο της βραδιάς, την Ευρυδικάρα. Εντάξει, θα είναι το... με τη Χρυσαφούλα και την πίτσα. Θα είναι η πίτσα. Χρυσαφούλα πάλι μπήκε στο βίντεο για κάποιο λόγο. Ολοχώνεται ρε μπούστη μου, τέλος πάντων. Γεια σου Χρυσαφούλα. Όπου δεν φτάσουμε ποτέ. Δεν φτάσουμε ποτέ, γιατί κοιτάξτε πόση κίνηση έχει για την Ευρυδίκη. Κοιτάξτε λίγο. Εγώ δεν έχω δαχτυλίδια, ούτε και βραχιόνια. Πάνω σε σκαλιά πλαγιάζω. Μαζί μας. Τι είναι η εκτός λειτουργίας, δηλαδή, νάτι, νάτι, αυτή είναι η Χρυσαφούλα που μιλάμε. Καλημέρα από την Λιθάρα, από τη σπίτι της Χρυσαφούλας και κοιτάξτε και το καλύτερο, θάλασσα. Και σήμερα θα πάμε πού, θα πάμε σήμερα, Moorings. Τι είναι αυτό? Coffee, bar, restaurant, κάτι. Α, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα πας κατά κέφαλα, μα δεν βγάλεις το καπέλο. Δεν το βγάζω το καπέλο. Έχεις πρόβλημα με το καπέλο μου? Obviously. Σε έχει μάθει ο κόσμος, οπότε εγώ να συστηθείς, ας πούμε. Ολόκληρη, παιδιά. Εγώ είμαι Χρυσαφούλα. Ολόκληρη. Έχει λίγο ακότερα εδώ πέρα που μας έφερε η Χρυσαφούλα. Έλα, καλά το πας, καλά το πας. Φτάσαμε. Θα να βγάλεις το καπέλο και να κατέβεις τώρα. Γιατί έχει dress code. Ναι. Πού το λέει. Μόλις ήρθαμε στο Moorings. Α, το λέει και από πίσω, Moorings. Είναι σαν να είσαι Moory. Με έχεις κάνει καψούρι. Τι θα φας? Σκατούλες. Δεν φαίνονται για σκατούλες. Τις χαλάς το παιδί. Ναι, και επίσης μπορείς να γίνεις λίγο πιο κοινωνική. Γι' αυτό δεν έχεις φίλους και παρέες. Μόνο εμένα έχεις αυτή τη ζωή. Είναι ξεκάθαρα μία μελέτα. Τι έχει μέσα? Το ταξίδι μας στην Αθήνα τελειώνει εδώ πέρα, φεύγουμε από την Κλειφάδα, μόλις αφήσαμε τη Χρυσαφούλα στο σπίτι της. Ξέχασα το φορτιστή μου. Ξέχασα το φορτιστή σου. Ναι. Έχεις ξεχάσει το φορτιστή σου. Του σου γαμώτο. Δεν φεύγουμε. Μας άρεσε, θα μείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσαφούλα. Τώρα σου λέμε αντίο. Γεια. Φτάσαμε στην Αράχοβα, τώρα ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Μας πήγε και μας έφερε ο κίτρινος κεραυνός.